Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις εδώ στη Βεργίνα Τηλεόραση. Τα λέμε αυτή τη φορά με την κυρία Αγαθή Χριστιανά Σαλβάνου, που είναι η επόμενη καλεσμένη μας. Καλησπέρα σας, κυρία Σαλβάνου, και χρόνια πολλά του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους. Κυρία Σαλβάνου, τον τελευταίο καιρό γίνατε κάπως ευρύτερα γνωστή στο διαδίκτυο. Είστε αυτό που, τον όρο που χρησιμοποιούμε, YouTuber. Ναι. Δεν ξέρω, το λέω γιατί δεν μου έρχεται στα ελληνικά κάποιος όρος, οπότε χρησιμοποιούμε τον αγγλικό YouTuber. Κάνετε βίντεο στο YouTube, αρκετά βίντεο, με μεγάλη απήγηση στον κόσμο, με χιλιάδες προβολές, και μάλιστα το τελευταίο διάστημα έχει γίνει viral, θα έλεγα, ένα βίντεο που κάνατε με τον τίτλο «Γιατί δεν είμαι φεμινίστρια», με πάνω από 200.000 προβολές, πολύ μεγάλος αριθμός στο διαδίκτυο. Πριν πάμε όμως σε αυτό το βίντεο, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ξεκίνησε όλο αυτό, γιατί είστε μια πάρα πολύ νέα κοπέλα. Πώς ξεκίνησε η ενασχόληση αυτή με το YouTube, ώστε να κάνετε βίντεο και να έχουν τόσο μεγάλη απήχηση? Κοιτάξτε να δείτε, γενικά το YouTube είναι ένα μέσο που χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι νέοι. Οπότε, παρακολουθώντας και εγώ το ελληνικό YouTube, δεν έβρισκα κάποιο κανάλι που να ικανοποιεί τις πνευματικές αξίες που πιστεύω ότι θα έπρεπε να προωθεί το YouTube και το διαδίκτυο γενικά. Έβλεπα επιφανειακά βίντεο, επιφανειακά κανάλια, τα οποία μπορείς να βρεις παντού. Στο εξωτερικό, αντιθέτως, υπήρχαν και κανάλια τα οποία προωθούσαν διαφορετικό περιεχόμενο. Και με βάση αυτά τα πρότυπα, κινήθηκα κι εγώ και είπα ότι εφόσον δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο κανάλι που να μπορώ να ταυτιστώ μαζί του, θα κάνω το δικό μου. Mm-hmm. Ποιο ήταν το πρώτο βίντεο που ανεβάσατε? Πρώτο βίντεο που είχα ανεβάσει, γιατί είχε πέσει το κανάλι μου και το έχω ξανανοίξει, ήταν η ιστορία του Μέγα Βασιλείου, mm-hmm, για τα Χριστούγεννα, την οποία νομίζω δεν γνωρίζει κανείς και όλοι έχουν θεοποιήσει τον Σάντα Κλαους, οπότε είχα κάνει αυτό για πρώτο βίντεο. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον, καθώς ο Μέγας Βασίλειος, ένας εκ των τριών ιεραρχών στην ουσία, δεν έχει σχέση με τον Σάντα Κλαους που μας επέβαλε το γνωστό αναψυκτικό πολλούς αιώνες αργότερα. Κύριε Σαλβάνου, είπατε ότι είχε πέσει το κανάλι σας στο YouTube, ότι το ίδιο το YouTube το έριξε, το έκλεισε, το διέγραψε το κανάλι σας. Και αυτό είναι ένα θέμα, ένα ζήτημα της ελευθερίας του λόγου στα social media. Γιατί και στο Facebook κατεβαίνουν αναρτήσεις, και στο Twitter κατεβαίνουν αναρτήσεις, μέχρι και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Donald Trump, το Twitter κατεβάζει αναρτήσεις με τις οποίες διαφωνεί. Βεβαίως, από την άλλη, κάποιος μπορεί να πει ότι το Facebook, το Twitter, το YouTube, το Instagram είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, που είτε δέχεσαι τους όρους και παίζεις με αυτούς, είτε δεν τους δέχεσαι και δεν συμμετέχεις. Ναι, ακριβώς. Και εμένα είχε πέσει το κανάλι μου για, φαντάζομαι, από αναφορές, mm-hmm, επειδή τότε ήταν το ζήτημα με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Α, για τη Συμφωνία για το Μακεδονικό, ναι. Ναι, ναι, ναι. Είχατε εκφράσει και μια άλλη άποψη και αυτό δεν άρεσε. Οπότε υπάρχει ελευθερία του λόγου την εποχή του διαδικτύου? Νομίζω ότι δεν υπάρχει, γιατί βασικά προσπαθούμε να την κάνουμε να υπάρξει. Εγώ αυτό προσπαθώ. Είναι λίγο δύσκολο, γιατί γενικά κάθε πλατφόρμα, όπως το YouTube ή το Facebook, έχουν κάποιους όρους με τους οποίους υποτίθεται ότι συμφωνείς όταν εισέρχεσαι στην πλατφόρμα αυτή. Είτε όταν είσαι δημιουργός βίντεο και αναρτήσεων, είτε όταν είσαι απλώς θεατής. Οπότε, όταν υποτίθεται ότι παραβιάζεις κάποιους από αυτούς τους κανόνες, είναι σεβαστό ότι το γνωρίζεις και εξ αρχής ότι θα πέσει το βίντεο. Όμως, όταν δεν παραβιάζεις κανέναν όρο και απλά πέφτει ως διαμαγείας ή από αναφορές ανθρώπων, εκεί τίθεται το ζήτημα της ελευθερίας του λόγου. Γιατί εκεί είναι κάτι που για το οποίο δεν είσαι προετοιμασμένος. Άρα έχει μάλλον κάποιον, το Facebook ή το Twitter έχουν κάποιον συγκεκριμένο ιδεολογικό προσανατολισμό και τα κλείνουν λογαριασμούς ή ρίχνουν βίντεο που είναι, ας πούμε, από τη μεριά της δεξιάς, του πατριωτισμού, των ρεπουμπλικανών, γιατί δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι παγκόσμιο, ναι, το φαινόμενο. Γενικά έχουν πέσει πολλά κανάλια από το συντηρητικό χώρο στο YouTube. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο θέμα. Πιστεύω ότι είναι και θέμα ιδεολογίας, αλλά είναι και θέμα του αλγόριθμου. Αν δηλαδή υπάρχουν σε ένα βίντεο πολλές αναφορές, φαντάζομαι ότι θα πέσει το βίντεο αυτό. Απ' την άλλη, αν ο δημιουργός αυτού του βίντεο έχει μεγάλη απήχηση και σταθερό κανάλι, μπορεί και να μην πέσει. Είναι ένα λεπτό ζήτημα. Σε κάθε έναν λειτουργεί τελείως διαφορετικά για κάποιο λόγο. Βέβαια, από το YouTube να πούμε ότι κανάλια και χρήστες που έχουν πάρα πολλούς συνδρομητές και τα βίντεό τους έχουν πολλές θεάσεις, βγάζουν και κάποια χρήματα από την Google, έτσι δεν είναι? Ναι, εγώ όχι πάντως.
Θα μπορούσατε. Γιατί όμως. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται με το περιεχόμενο που έχω. Α, είναι not eligible for, για χρήματα. Κατάλαβα, μάλιστα. Ναι. Είναι πολιτικό το περιεχόμενο κάποιες φορές. Οπότε τέτοια βίντεο, όντως, ενώ άμα κάνατε βίντεο, ξέρω εγώ, για make-up ή για νυχτερινές εξόδους κτλ., θα βγάζατε και χρήματα, κυρία Σαλβάνη. Mm-hmm. Ακριβώς. Μάλιστα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, το κοινό στο οποίο απευθύνεστε είναι συνομήλικοι σας, τι σας λένε στα σχόλια, στα μηνύματα που σας στέλνουν? Στην αρχή όταν ξεκίνησε το κανάλι δεν ήταν τόσο πολλοί άτομα της ηλικίας μου. Ήταν μεγαλύτερες ηλικίες από 30 μέχρι 50 ας πούμε. Σιγά σιγά άρχισαν να είναι και νεότεροι και τώρα πλέον μετά και το τελευταίο βίντεο, αυτός είναι και ο λόγος που πιστεύω ότι τελικά μου έκανε καλό και όχι κακό, γιατί είχε πάρει αρνητική διαφήμιση, αλλά πιστεύω ότι δεν υπάρχει αρνητική διαφήμιση στην τελική. Ήρθαν πάρα πολλά νέα παιδιά στο κανάλι, πάρα πολλά νέα παιδιά που είναι σε ηλικίες 15, 16, 17 μέχρι και όλες τις υπόλοιπες. Μάλιστα. Βεβαίως δέχεστε και αρνητικά σχόλια, δέχεστε ακόμα και απειλές. Ναι. Για πείτε μας. Βασικά οι απειλές έρχονται όταν θίγεις κάποιο θέμα που ενοχλεί μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Τώρα ας πούμε ήταν πολύ έντονο με κάποια βίντεο που είχα θίξει κάποια ζητήματα για την αριστερά. Και τώρα έγινε ακόμη πιο έντονο με το φεμινισμό. Δηλαδή δέχομαι και από γυναίκες, αλλά βασικά κυρίως από γυναίκες, αλλά και από άντρες, κάποια μηνύματα όπως θα σε βρούμε, σταμάτα αυτό που κάνεις κτλ. Αυτά σας επηρεάζουν, τα παίρνετε στα σοβαρά, έχετε ας πούμε απευθυνθεί στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ή δεν σας φοβίζουν? Όταν είχε συμβεί το Νοέμβρη, που είχε ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και είχε φτιαχτεί μια σελίδα με το όνομά μου και διάφορα τέτοια περίεργα πράγματα, είχα απευθυνθεί στη δίωξη. Δεν βρήκα άκρη, για να πω την αλήθεια. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή που είναι εκατοντάδες αυτά τα μηνύματα, δεν μπορώ να απευθυνθώ στη δίωξη για κάθε ένα ξεχωριστά. Αν όμως κάποιος που ήδη έχει συμβεί και δεν ξέρω, το σκέφτομαι αν θα κινηθώ νομικά ή όχι, υπερβεί το μέτρο, τότε ναι, θα απευθυνθώ στη δίωξη. Mm-hmm. Βλέπω ας πούμε μερικά βίντεο που έχετε κάνει ότι είναι για την Μακεδονία, μιλάτε για την φυλετική καθαρότητα των Ελλήνων, για την ποντιακή γενοκτονία, για τον Ιώνα Δραγούμη, θέματα τα οποία είναι ιστορικά, είναι θέματα που άπτονται του ελληνικού έθνους. Πώς ασχολείστε με αυτά τα θέματα? Είναι στο πλαίσιο των σπουδών σας, των ενδιαφερόντων σας? Δεν είναι, βασικά είναι παρεμφερή με τις σπουδές μου προφανώς, είμαι δηλαδή στις θεωρητικές επιστήμες, δεν είμαι στη θετική κατεύθυνση, αλλά ήταν ένα ενδιαφέρον που είχα από μικρή. Από τα 15-16 ξεκίνησα να ενδιαφέρομαι για τα εθνικά ζητήματα και άρχισα να το ψάχνω πάρα πολύ από τότε. Οπότε σιγά σιγά συγκέντρωνα με τα χρόνια πληροφορίες και προσπαθούσα διαρκώς να βρίσκω νέα πράγματα. Γενικά μου άρεσε πάντα αυτός ο χώρος, η ιστορία, μου άρεσαν οι διηγήσεις από ήρωες, αυτά ήθελα να τα μοιραστώ με τον κόσμο. Είχατε κάποιο πρότυπο έτσι μεγαλώνοντας και μελετώντας την ελληνική ιστορία? Πρότυπο ιστορικού προσώπου? Ναι. Κάποιον που να θαυμάζατε ιδιαίτερα και να θέλατε να μάθετε περισσότερα για τη ζωή του, για το έργο του? Σίγουρα πάρα πολλούς αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Ναι. Δηλαδή τεράστιο πρότυπο είναι ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Μετέπειτα νομίζω ότι όλοι οι ήρωες, από γυναίκες μπορώ να πω τις γνωστές Μπουμπουλίνα και Μαντώ Μαυρογένους που ήταν χαρακτηριστικά πρόσωπα της Επανάστασης, αλλά όλη η ελληνική ιστορία έχει να δώσει πάρα πολλά πρότυπα και πάρα πολλούς ήρωες με τους οποίους μπορείς να ταυτιστείς, δεν μπορώ δηλαδή να επιλέξω. Αυτό που μου έκανε ενδιαφέρον, γιατί όταν κανονίσαμε τη σημερινή συζήτηση είδα μερικά βίντεό σας, μου έκανε τρομερό ενδιαφέρον και έτσι και έκπληξη ότι δείχνετε και τα βιβλία που έχετε διαβάσει, έχετε τις παραπομπές, οπότε ό,τι λέτε είναι πολύ τεκμηριωμένο και έτσι αυτό δίνει ένα άλλο επίπεδο και μια άλλη διάσταση στη συζήτηση που ενδεχομένως κάποιος που διαφωνεί θέλει να κάνει μαζί σας. Άρα, ναι, ξοδεύετε πολύ χρόνο μελετώντας κάτι για να φτιάξετε ένα βίντεο. Δεν είναι απλώς ότι είστε μπροστά από μια κάμερα και μαγνητοσκοπείτε το μήνυμα που θέλετε να δώσετε. Ακριβώς. Η διαδικασία της εγγραφής του βίντεο στην ουσία είναι η ευκολότερη. Mm-hmm. Το δύσκολο κομμάτι είναι το πριν. Η έρευνα, οι σημειώσεις που πρέπει να κάνω, να ελέγξω τις πηγές μου, να βρω κάποια άρθρα και από το διαδίκτυο που να είναι έγκυρα. Γενικά είναι μια μεγάλη διαδικασία. Αυτό μου αρέσει κιόλας, γιατί με βελτιώνει. Αν δηλαδή ήταν να κάνω κάποια βίντεο σαν παντογνώστης, που φυσικά και δεν είμαι, και λόγω του νεαρού της ηλικίας μου, αλλά και λόγω του ότι δεν είμαι ακαδημαϊκός, δεν είμαι ειδήμων, προσπαθώ να αποκτήσω κάποιες παραπάνω γνώσεις. Οπότε αυτή η διαδικασία έχει βοηθήσει πάρα πολύ πρώτα εμένα, και μετά προσπαθώ αυτά τα λίγα που έχω διαπιστώσει
να τα μοιραστώ με τον κόσμο και να με βοηθήσουν και εκείνοι να εξελιχθώ. Και τώρα μέσω βεβαίως των βίντεο αυτό και τη δημοσιότητα την οποία πήρατε, ήρθε ξαφνικά, ήταν έκπληξη εσάς που σας έχουν καλέσει και σε ραδιόφωνα και σε άλλα κανάλια στο YouTube. Καλή ώρα τώρα στην τηλεόραση. Ναι. Ναι, ήταν μια έκπληξη βασικά με το τελευταίο βίντεο, γιατί δεν περίμενα να είναι αυτό η αφορμή. Δεν το περίμενα καθόλου. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε αυτό το βίντεο το οποίο λέτε «Γιατί δεν είμαι φεμινίστρια» που δημιούργησε αντιδράσεις και κυρίως όπως μας είπατε πριν από γυναίκες. Τι σας όθησε λοιπόν, για ποιο λόγο κάνατε το συγκεκριμένο βίντεο? Εδώ και πάρα πολλά χρόνια μελετώ κάποια ζητήματα του φεμινισμού. Έχω παρακολουθήσει και κάποιες διαλέξεις, έχω διαβάσει κάποια βιβλία και πάντοτε μου δημιουργούταν η εντύπωση ότι σήμερα δεν μιλάμε για τον ίδιο φεμινισμό που κάποτε πρέσβευαν οι γυναίκες. Είχα λοιπόν κάποια ερωτηματικά, σιγά σιγά με την πορεία μου στο YouTube, γιατί έχω κάνει κι άλλο ένα βίντεο για το φεμινισμό και κάποια βίντεο για τις εκτρώσεις, κατάλαβα ότι δημιουργείται τεράστια αντίδραση από τις φεμινίστρες στην Ελλάδα και ότι πλέον δεν πρεσβεύουν αυτά που πρέσβευαν και φυσικά όχι απλά δεν τα πρεσβεύουν, αλλά κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Οπότε με βάση την εμπειρία μου και αυτά που έχω αντιμετωπίσει, γιατί δεν είναι ένα-δύο σχόλια, μιλάμε για ένα μεγάλο δείγμα έρευνας, αν μπορούμε να μιλήσουμε για έρευνα. Είπα ότι θέλω να το θίξω αυτό σε ένα βίντεο, θέλω να πω τι με έχει αποθήσει από το να είμαι φεμινίστρια. Και αυτό ήταν η ιδέα, δηλαδή ο σκοπός ήταν απλά να μιλήσω, να πω την καθαρά δική μου άποψη για το τι είναι σήμερα ο φεμινισμός, τι έχει καταντήσει να είναι και το γιατί δεν συμφωνώ με αυτό. Ναι, και οπότε πού καταλήγετε στο συμπέρασμα ότι ο φεμινισμός σήμερα τι αντιπροσωπεύει που δεν σας αρέσει και λέτε δεν είμαι φεμινίστρια? Αντιπροσωπεύει. Βασικά αυτό που δεν μου αρέσει στο φεμινισμό, το κυριότερο από αυτά που μου αρέσουν, είναι ότι κάνει τις γυναίκες, τις μαζοποιεί και στην ουσία τις κάνει φερέφωνα. Μιας αρχικής αρχηγού, ενός αρχηγού, δεν ξέρω ποιος είναι, τέλος πάντων ποιος δίνει τις εντολές, οι μεγάλες σελίδες φαντάζομαι, φεμινιστικές και οι μεγάλες οργανώσεις, αλλά καταλήγουμε να βλέπουμε γυναίκες να μιλούν με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, να μην έχουν διαφορετική άποψη, να μην επιτρέπουν σε καμία γυναίκα με διαφορετική οπτική να μπει στο κίνημα και να προσθέσει νέες ιδέες. Οπότε, και δεν είμαι μόνη που το λέει αυτό. Με έστειλαν πολλές γυναίκες που έχουν προσπαθήσει να ενταχθούν σε φεμινιστικά κινήματα και έχουν λάβει την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση, επειδή ήταν, ας πούμε, εθνικόφρονες ή επειδή μπορεί να ήταν πιο συντηρητικές. Όχι. Δυστυχώς ο φεμινισμός προωθεί διαφορετικά ιδεολογικά καλούπια, όπως είπα και στο βίντεο για τις γυναίκες. Και αυτό εμένα δεν μου αρέσει σε καμία περίπτωση. Είναι κάτι παροχημένο, δηλαδή, κάτι που χρειάζεται ανανέωση. Πιστεύω ότι ναι, είναι αυτό, αλλά ίσως και να πρεσβεύει κάποια συμφέροντα. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ακριβώς τι κρύβεται από πίσω. Αλλά με βάση αυτά που βλέπω και με τις συμπεριφορές αυτές, δεν μπορώ να δω μια καθαρότητα σκέψης στους ανθρώπους που πρεσβεύουν το φεμινισμό πλέον. Είναι ελάχιστοι αυτοί που σκέπτονται καθαρά. Και δυστυχώς έχουν γίνει εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Οι καθηγητές σας στο πανεπιστήμιο ή οι συμφοιτητές σας είπαν για τα βίντεο, έχουν συζητήσει μαζί σας, τι γνώμη έχουν? Όχι, δεν έχουμε συζητήσει για τα βίντεο ποτέ μέχρι στιγμής. Βέβαια, ο μεγάλος δώρος με το τελευταίο βίντεο που έγινε σίγουρα θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις από κάποιους καθηγητές μου, που ας πούμε είναι σε σπουδές φίλων παράλληλα και σχετίζονται με αυτά. Αλλά επειδή κάνουμε και μαθήματα εξ αποστάσεως πλέον και επειδή τελειώνω, δεν έχει τύχει να κάνουμε κάποια συζήτηση για το θέμα αυτό. Οι συμφοιτητές μου όμως, είτε συμφωνούσαν είτε διαφωνούσαν, με στήριζαν πάντα και ακόμη και άτομα με τα οποία δεν έκανα παρέα μου έστειλαν μήνυμα αυτές τις μέρες για να δουν αν είμαι καλά και να δηλώσουν τη στήριξή τους. Υπάρχει μια άποψη ότι το πανεπιστήμιο, γενικότερα, όχι μόνο εδώ το Αριστοτέλειο, ο χώρος του πανεπιστημίου, ότι αριστεροκρατείται, να το πω έτσι, ότι κυριαρχεί η ιδεολογία της αριστεράς. Συμφωνείτε με αυτό? Ναι, απόλυτα. Το έχω ζήσει στο πετσί μου. Και δυστυχώς και στα περισσότερα σχολεία, αλλά στα πανεπιστήμια που πλέον είναι πιο καθαρά τα κομματικά συμφέροντα, το βλέπουμε πιο έντονα. Και είναι ξεκάθαρο, γιατί υπάρχουν πολλά περιστατικά βίας που προέρχονται από αριστερές παρατάξεις προς άτομα τα οποία δεν συμφωνούν μαζί τους. Έχω λάβει επίσης πολλά μηνύματα από αγόρια κυρίως που μου λένε ότι δεν ξέρουμε πώς βρίσκεις το θάρρος να τα λες αυτά από τη στιγμή που εμείς είμαστε και άντρες. Και είχαμε πει λέει, κάτι μια φορά, ας πούμε, για τον Εύρο και μας τσάκισαν στο ξύλο μετά. Είναι πολύ λεπτό ζήτημα. Οπότε αυτό που λέμε να υπάρχει το άσυλο της ελεύθερης γνώμης και να μπορεί κάποιος να εκφράζεται ελεύθερα, στην ουσία δεν υπάρχει. Αυτό μας λέτε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Άρα προς τα εκεί πρέπει να δούμε τι θα γίνει και όχι αν θα μπαίνεις με φοιτητική ταυτότητα ή όχι στην είσοδο του πανεπιστημίου. Τώρα από εκεί και πέρα, κυρία Σαλβάνου, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο θα είναι το επόμενο βίντεο που ετοιμάζετε να κάνετε?
Το επόμενο βίντεο, βασικά το αμέσως επόμενο βίντεο θα είναι. Το λέω γιατί ξέρετε ότι τώρα όλοι περιμένουν πώς και πώς να δουν το επόμενο βίντεο. Ναι. Και αυτό δεν ξέρω, σας αγχώνει κιόλας. Δεν με αγχώνει να πω την αλήθεια, γιατί κάνω αυτή τη διαδικασία εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι, για μένα δεν θα αλλάξει κάτι. Ότι είμαι δεν και προετοιμασμένη για το μίσος αν έρθει. Οπότε... Ότι οι απαιτήσεις έχουν ανέβει και ότι πρέπει να παρουσιάσω κάτι πολύ καλό. Βασικά όχι, θα το πάω με βάση το ένστικτό μου που είναι να συμπληρώσω δηλαδή όσα είπα στο προηγούμενο βίντεο. Να εξηγήσω για ποιο λόγο επιβεβαιώθηκαν όσα είπα στο βίντεο. Mm. Γιατί εν τέλει επιβεβαιώθηκαν, ακόμη και αν δεν θέλω να το πιστέψουν κάποιοι. Θα δείξω τα στοιχεία. Και το επόμενο από αυτό το βίντεο θα έχει να κάνει με το γιατί δεν πρέπει να αισθανόμαστε αυτό που λένε white guilt. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει τα τελευταία που γίνεται μεγάλο θέμα λόγω των γεγονότων στην Αμερική. Το επόμενο βίντεο έχει να κάνει με τον ορισμό του ενοχικού συνδρόμου και το γιατί δεν πρέπει να αισθανόμαστε ενοχές όταν το προκαλούν επίτηδες. Πάρα πολύ ωραίο θέμα, πάρα πολύ ωραίο θέμα που αναμένουμε να το ακούσουμε. Βέβαια υπάρχουν και άλλα ζητήματα για τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το γεγονός ότι μιλάτε για θέματα όπως και για τον Εύρο, όπως και για τον Κατσίφα, δηλαδή για θέματα τα οποία άπτονται ίσως και της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης. Σας ενδιαφέρει η πολιτική, θα ασχολούσασταν με την πολιτική, θα θέλατε να ασχοληθείτε? Για τώρα δεν νομίζω. Βασικά δεν είχα ποτέ τέτοιες βλέψεις. Ως φοιτήτρια δεν είχατε μπλακεί στις φοιτητικές παρατάξεις? Όχι, ποτέ. Όχι. Είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, δεν μ' αρέσει να μπαίνω σε κομματικά καλούπια. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι μ' αρέσει να σκέφτομαι ανεξάρτητα και να κάνω τη δική μου προσωπική έρευνα, όχι να ακολουθώ εντολές από ένα κεντρικό σύστημα ιδεών. Μελλοντικά δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι. Θα μου άρεσε, μ' αρέσει η πολιτική, θα μου άρεσε πολύ να ασχοληθώ με την πολιτική, αλλά δεν μου αρέσουν τα κόμματα και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ναι, εντάξει, κάποιες παραχωρήσεις ίσως θα πρέπει να γίνουν, ναι, αλλιώς ναι, ναι. Είναι λίγο δύσκολο, τουλάχιστον από τη θέση του ενεργού πολιτικού. Έχετε κάνει και βίντεο στα αγγλικά? Όχι, έχω βάλει υπότιτλους βίντεο στα αγγλικά, δεν έχω κάνει. Έχετε ακόμα βάλει υπότιτλους, οπότε έχει ανταπόκριση και στους ξένους τα βίντεο σας, αυτά από τα υποτιτλισμένα? Ναι. Ναι, 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 έχουν πολύ απήχηση και λαμβάνω πολλά μηνύματα από άτομα μέχρι και από Βραζιλία. Μου λένε ότι θέλουμε να ανεβάζεις πιο συχνά στα αγγλικά γιατί τα βλέπουμε. Εννοείται, υπάρχουν άτομα που μου λένε... Ξένοι, όχι Έλληνες που ζουν... Όχι, ξένοι, ναι. Βραζιλιάνοι, ας πούμε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε αυτό το παιδί συγκεκριμένα μου έλεγε ότι προσπαθεί να μάθει τα ελληνικά μέσα από τα βίντεό μου. Και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Είχα σκεφτεί ακόμη και να ανοίξω ένα κανάλι ξεχωριστό που να μιλάω στα αγγλικά. Αλλά θα δούμε ακόμη. Τουλάχιστον για τώρα θα προσπαθήσω να βάλω υπότιτλους σε όλα τα βίντεο. Mm. Τώρα, όταν κάνετε ένα βίντεο μετά που έπεσε το κανάλι σας από το YouTube, το σκέφτεστε να μην είστε, ξέρω εγώ, να τα λέτε πιο, να μην προκαλείτε ενδεχομένως το τι θα πείτε, να το σκέφτεστε δύο φορές ώστε να μην ξαναπέσει το κανάλι? Έχει αλλάξει κάτι ή συνεχίζετε όπως πριν? Συνεχίζω ακριβώς όπως πριν. Γιατί αυτό που έκανα πριν δεν παρενέβει σε καμία περίπτωση τους κανόνες του YouTube. Οπότε και ποτέ δεν μιλάω άσχημα στα βίντεό μου, ποτέ δεν χρησιμοποιώ ύβρις, ποτέ δεν προσβάλλω ανοιχτά. Ίσως το μόνο που δεν αρέσει, πιστεύω εγώ και οδηγεί σε όλα τα υπόλοιπα, είναι το ύφος μου, επειδή κάποιες φορές παρασύρομαι και μιλάω λίγο υπεροπτικά. Αλλά ναι, κάνω και την αυτοκριτική μου. Τώρα νομίζω λόγω ύφους να πέσει ένα κανάλι, εντάξει. Αλλά αυτό, ναι, ακριβώς επειδή δεν κάνω κάτι που μπορεί να οδηγήσει το να πέσει το κανάλι μου, θα συνεχίσω να το κάνω όπως το έκανα. Και αν είναι να πέσει, θα πέσει. Δεν μπορώ να περιοριστώ και να κάνω εγώ συμβιβασμού σε κάτι που κάνω ήδη ορθά. Οπότε έχετε κάποια εναλλακτική, αν θα πέσει το κανάλι, να απευθυνθείτε μέσω μιας άλλης πλατφόρμας? Ναι, ναι, ναι. Αυτό μάλλον κάτι τέτοιο θα γίνει. Mm-hmm. Ναι. Φαντάζομαι έχετε backup όλα τα βίντεο προκειμένου να μην χαθεί, ναι, όλη αυτή η δουλειά που έχετε κάνει. Φυσικά. Πάντως θα περίμενε κανείς, κυρία Σαλβάνου, κλείνοντας σιγά σιγά τη συζήτησή μας, ότι στην εποχή του διαδικτύου και της ελευθερίας του λόγου, ότι αυτά τα προβλήματα θα είχαν ξεπεραστεί. Γιατί λέγαμε στην αρχή τουλάχιστον να δημιουργήσετε και το διαδίκτυο, ότι επιτέλους είναι ένα μέσον όπου μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα, χωρίς να περιμένουμε τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες πότε θα μεταδώσουν το μήνυμα που θέλουμε. Ακριβώς. Δυστυχώς υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα τώρα γύρω από αυτό, μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσει να υφίσταται αυτή η φήμωση
Δεν μπορείς να φοβάσαι να μιλήσεις. Γιατί αν ξεκινήσει από το διαδίκτυο, μετά γίνεται και περνάει και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Δηλαδή, όταν εγώ λαμβάνω ένα μήνυμα που θα μου πει ο άλλος ότι τα λες για μας, χαίρομαι. Αλλά όταν, αν εγώ σταματήσω να τα λέω, γιατί θα πέσει το κανάλι μου, μετά δεν θα τα λέει ούτε και εκείνος που θα ήθελε να τα πει και δεν θα πάρει κανένας κουράγιο. Οπότε στην ουσία είναι μια από τις χειρότερες μορφές φήμωσης της ελευθερίας του λόγου. Από την άλλη, κάποιοι λένε ότι πρέπει να φιλτράρονται γιατί υπάρχει ο κίνδυνος των fake news που κυριαρχούν στην εποχή μας, οπότε πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος στο τι βγαίνει στο διαδίκτυο. Α, ναι, αυτό είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Γενικά πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθούμε να βασιζόμαστε σε έγκυρες πηγές και ειδήσεις, αλλά από τη στιγμή που ούτως ή άλλως μπορεί ο κάθε ένας να γράψει δημόσια ό,τι θέλει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φιλτράρουμε τις ειδήσεις και τα fake news. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το διαδίκτυο. Τώρα, αν υπάρξει κάποιος αλγόριθμος που να εντοπίζει μια ψεύτικη είδηση και να είναι όντως ψεύτικη είδηση αυτή, θα ήταν καλό. Αλλά αν γίνεται τώρα με βάση άλλα κριτήρια, θα είναι πάρα πολύ λάθος. Ναι. Βλέπουμε τουλάχιστον ότι υπάρχουν. Ότι μάλλον δεν υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας και πολλές φορές ακόμα και έγκυρες ειδήσεις από κάποιους που έχουν αναλάβει αυτό το έργο χαρακτηρίζονται hoaxes, χαρακτηρίζονται ναι. fake news, έτσι, χαρακτηρίζονται ψέματα και στην ουσία, δηλαδή αυτός που ελέγχει δεν ελέγχει σωστά, να το πω έτσι. Το έχετε παρατηρήσει αυτό? Το έχω παρατηρήσει πάρα πολλές φορές. Έχει τύχει, ας πούμε, να διαβάσω κάποιες ειδήσεις, μετά να δω ότι είναι hoaxes, υποτίθεται ότι είναι ψέμα, και μετά να διαβάσω πάλι την είδηση και αυτό που έγραψαν ότι είναι ψέμα και εν τέλει να μην έχουν γράψει τίποτα διαφορετικό. Οπότε απλά δεν βγάζει νόημα, δεν βγάζει κανένα νόημα. Μάλιστα. Κυρία Σαλβάνου, πραγματικά σας ευχαριστώ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Ελπίζω κάποια στιγμή να σας έχουμε και εδώ στα στούντιο της Βεργίνα Τηλεόρασης όταν θα είσαι στη Θεσσαλονίκη, γιατί νομίζω τώρα δεν είσαι στη Θεσσαλονίκη, μιλάμε, ναι, σωστά. Είστε αλλού, οπότε όταν θα έρθετε θα χαρώ πολύ να τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, αυτά για το YouTube, τα fake news, τα κανάλια, την ελευθερία του λόγου, η οποία δυστυχώς δεν υφίσταται όπως θα θέλαμε. Την εποχή του διαδικτύου θα επιθυμούσαμε περισσότερη και όχι λιγότερη ελευθερία λόγου, άσχετα αν προέρχεται από το συντηρητικό, τον προοδευτικό χώρο, την αριστερά, τη δεξιά. Λοιπόν, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.